Θετικά βλέπουν οι επαγγελματίες ότι άνοιξε το λιανικό εμπόριο, παρότι για την εστίαση αναμένεται να ανοίξει μετά τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τον πρόεδρο Ανέστη Βαφιάδη, που συμπλήρωσε ότι τα περισσότερα λουκέτα θα σημειωθούν στην εστίαση. Παράλληλα, ο κ. Βαφιάδης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα για την αγορά ειδών θέρμανσης εξωτερικών χώρων. Σίγουρα ότι ανοίγει, είναι προς θετική κατεύθυνση, η οικονομία έχει φτάσει στα όρια της. Είδε οι συνάδελφοι του λιανικού εμπορίου, αυτό που μιλούμε, ένδυση, υπόδηση και μεγαλύτερο μέρος της αγοράς στα μικρά μαγαζιά. Συμπλήρωσαν πάνω από 2 μήνες κλειστά. Με ό,τι αυτό συνεπάει, βέβαια, είχαμε το διάλειμμα του click away εντός αγωγικών του πρώτων εορτών, που λίγο κινήθηκε η κατάσταση. Αλλά από σήμερα είναι κανονικά ανοιχτή η αγορά, με μόνο περιοριστικά μέτρα. Τα πόσα άτομα έχει ανατετραγωνικά μέσα στο κατάστημά σου και το υποτιθέμενο 2 ώρο SMS. Ας ελπίσουμε ότι ο κόσμος θα βγει, θα δράξει την ευκαιρία να ψωνίσει, μια που ξεκινάει και ο ίδιος των εκπτώσεων από σήμερα και επίσημα. Από ό,τι βλέπω και μαθαίνω, θα κάνουν γενναίες προσφορές στα καταστήματα για να μπορέσουν να τζιράρουν, να ρεφάρουν, όχι να βγάλουν κέρδη, για να μπορέσουν να ξαναγεμίσουν τα καταστήματά τους στο εμπόρευμα που λείπει. Στη θετική κατεύθυνση είναι επίσης ότι ακόμη και τώρα οι επιχειρήσεις αυτές θεωρούνται πληττόμενες. Ό,τι αυτό συνεπάγεται στα μέτρα, τα όποια μέτρα στήριξης προσφέρει η κυβέρνηση, επιστρεπτές, αναστολές και τα σχετικά τα που μπορούν να ευεργεθούν τα καταστήματα. Ας ελπίσουμε ο κόσμος να ανταποκριθεί. Πάντα όμως πρέπει για την άποψη των επαγγελματιών εμπόρων να κρατήσουμε απαρέγκλητα τα όποια μέτρα για να μπορέσουμε τουλάχιστον τη δικιά μας πλευρά να μην είμαστε υπέτειοι για οποιοδήποτε πισωγύρισμα. Και φυσικά ήδη οι καταναλωτές πρέπει να αντιληφθούν σοβαρά πλέον ότι όσο κρατήσουν τα μέτρα, τόσο πιο γρήγορα θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Όσον αφορά την εστίαση, πιστεύετε ότι θα ανοίξουμε πρόσφατα και άμεσα, και για το πρόγραμμα που επιδοτείτε, πώς θα η εστίαση, παρόλο που είναι μια παραφιλολογγία εντός εισαγωγικών μέσα στο Σαββατοκύριακο, δεν προβλέπεται άμεσο άνοιγμα. Και χθες είχαμε και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία συνάντηση και με τη ΓΕΣΕΒΕ Διοικητικό Συμβούλιο. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι απέχουμε αρκετά μακριά από το άνοιγμα της εστίασης με τα όποια μέτρα έστω μπορούν περιοριστικά. Δηλαδή, εγώ τοποθετώ πριν το τέλος Φεβρουαρίου να μην ανοίξει η εστίαση. Μα κάνε δε ψευστό. Φυσικά και όταν ανοίξει, αυτό το οποίο λένε είναι στον εξωτερικούς χώρους και με θερμαντικά σώματα. Στην περιοχή μας είναι λίγο ξύμορο αυτό το θέμα. Γνωρίζετε το κρύο, όμως στα μέσα Μαρτίου θα είναι πολύ πιο δύσκολο να ανοίξει η εστίαση μόνο στους εξωτερικούς χώρους. Τώρα, όσον αφορά το πολυδιαφημιζόμενο πρόγραμμα επιδότησης θερμαντικών σωμάτων, επιτρέψτε μου ότι αυτό δεν είναι σοβαρό το πρόγραμμα. Συστηνευτείτε μια που βρισκόμαστε στον εξωτερικό χώρο, σε αυτό το συγκεκριμένο που έχω 40 τετραγωνικά εξωτερικού χώρου, δικαιούμαι 200 ευρώ επιδότηση. Μην γελιόμαστε τώρα. Αυτά δεν είναι ούτε επιδοτήσεις ούτε τίποτα. Μόνο φάκελος να καταβάλει στα αρμόδια γραφεία έχουν 500 ευρώ. Ουσιαστικά είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα αποτύχει. Αν ήθελαν να κάνουν κάτι σοβαρό, έπρεπε να το κάνουν σε ένα γενικό πρόγραμμα γενναίο εστίασης, ΕΣΠΑ, να μπουν και τα θερματικά σώματα, να αλλάξουν πολλά πράγματα για να μπορέσουν να επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις. Είναι πάγιο έτοιμά μας. Η εστίαση έχει να επιδοτηθεί μέσω ΕΣΠΑ από το 2004. Πάμε 16 χρόνια χωρίς πρόγραμμα, ήταν μονίμως απ' έξω από όλα τα προγράμματα. Για μένα, άμεσα να κινηθούν και το κράτος αλλά και η περιφέρεια να βγουν ένα ειδικό πρόγραμμα εστίασης, διότι πραγματικά είναι ο κλάδος ο οποίος πονάει περισσότερο. Με τα πρόσφατα αποτελέσματα του ΙΜΕΓΙΑ ΣΕΒΕ της έρευνας, μία στις 3 επιχειρήσεις δεν θα ανοίξει. Ειδικά στην Αθήνα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ήδη κατεβαίνουν πολλά νοικιαστήρια που αφορά την εστίαση. Αναμένουμε την στήριξη, όχι αυτή που υπάρχει τώρα, τη διπλάσια, την τριπλάσια, με όσους έχουμε υποτυπώσει τόσο καλό τα αιτήματά μας.